Το κάνουν με άλλο τρόπο, παρουσιάζοντας τους υπόλοιπους λαούς διάφορες κρίσεις, που στην ουσία είναι προσπάθειες επιβολής κακίας προσωπικής τους, για να μπορέσει να σταματήσει αυτή η συνέχιση της προσφοράς του ανθρώπου στον άνθρωπο. Πιστεύουμε ακράδαντα, ως Εκκλησία, ότι αυτή η κρίση δεν υφίσταται στο βαθμό που προσπαθούν να μας πείσουν. Και πιστεύουμε με ακράδαντα ως Εκκλησία ότι τουλάχιστον σε αυτή την χώρα το γένος των Ελλήνων μπορεί να αντισταθεί, επειδή έχει έναν πολύ ισχυρό στρατό που θα παλέψει για αυτή την ανεξαρτησία. Έχει τους καθηγητές και τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς της χώρας. Που δεν θα αφήσουν τα πράγματα να τα οδηγήσουν άλλοι, αλλά θα συνεχίσουν όπως συνεχίζουν μέσα στην πορεία του γένους, είτε επιτρέπεται είτε δεν επιτρέπεται αυτή την δυνατότητα του πολιτισμού. Αυτό κάναμε σήμερα εδώ. Μαζευτήκαμε να ευχαριστήσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα σύνολη, τους διευθυντές των σχολείων, τους δασκάλους, τους καθηγητές, όλους όσους εμπλέκονται, να συμπαρασταθούμε στα παιδιά που βομβαρδίζονται από τα δυστυχώς κρατικά μέσα ενημέρωσης για το μέλλον τους, ότι θα είναι βέβαιο, για τους γονείς που έχουν τρομοκρατηθεί και πραγματικά δυσκολεύονται. Θέλουμε ως Εκκλησία να σας ευχαριστήσουμε όλους, να σας πούμε πώς πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό, αλλά και στις δυνάμεις σας. Έχετε μέσα σας δυνάμεις αστήρευτες, τις οποίες απλώς πρέπει να ανακαλύπτετε συνεχώς για να μπορείτε να επαναπροσδιορίζετε τη δυνατότητά σας που είναι απεριόριστη στην πορεία του γένους. Θέλω να ευχαριστήσω τον ομιλητή που τόσο όμορφα απέδωσε την έννοια της εορτής τον κύριο Δασιόπουλο. Θέλω να ευχαριστήσω το δεύτερο γυμνάσιο, τη διεύθυνση και τους καθηγητές, τη Βασιλική και τον Γιάννη. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά τη ορχήστρα και τη χοροδία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που είστε εδώ. Να σας πω πως ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό και μπορεί να το κάνει η τοπική εκκλησία, να μην διστάσετε να το ζητήσετε. Θέλω να σας παρακαλέσω να συνεχίζεστε να αγωνίζεστε. Εμείς προσευχόμαστε για τη δυνατότητα αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευγνωμονούμε, είμαστε στο πλευρό σας και έτσι πρέπει να ξέρετε πως είναι στο πλευρό σας και η τοπική κοινωνία. Θέλω να πω αυτή την ώρα ότι είμαι περήφανος ως επίσκοπος της τοπικής εκκλησίας για την πόλη την Ίσυρο, για το έργο και τη δυναμική των εκπαιδευτικών που υπηρετούν εδώ. Να ευχαριστήσω για την βοήθειά τους και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται πλέον εκτός ενεργού υπηρεσίας, τους εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε ιδιωτικούς χώρους και που όλοι προσπαθούν να προσφέρουν για το καλό των παιδιών μας. Να έχετε πίστη στο Θεό, εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και να μην ξεχνάτε πως το καλό είναι αυτό που θα νικήσει στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ επίσης και τους δημοτικούς άρχοντες που ήταν εδώ σήμερα.